Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς, αυτό ανάμεσα στα Ραμολιμέντα και τον μικρό κόσμο για την φάση των 32 της Development 2 League. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον μικρό κόσμο να έχει την πρώτη επίθεση στην κατοχή του. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Αλεξίου, Εμμανουηλίδης, Καρουλαμπάτζας, Καφαντάκης και Χασιώδης ξεκινούν για τους γηπεδούχους, ενώ έχουμε και το πρώτο σουτ εύστοχο για τρεις από τον μικρό κόσμο. 0-3 πλέον το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ξεκινούν για να τζόγλου Γκούμας, Μπεκιάρης, Περάκης και Φραγκογιαννής. Θέλει να απαντήσει ο Τσαφαντέξης από την γωνία, δεν θα το κάνει. Ένα τρίποντο του μικρό κόσμου, ας έχω το σύντομο σε αυτή την φορά από τον Φραγκογιάννη. Μπάλα έξω, Παραλαβάτζας, σαν το πρώτο του καλάθι. Καραμολιμέντα, έχει γίνει χαμηλά το φαουλ πάνω στον Παραλαβάτζα. Καραμολιμέντα ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια στην τρίτη θέση του δεύτερου ομίλου με 19 νίκες και 7 ήττες. Ενώ από την άλλη ο μικρό κόσμος τερμάτισε έκτος στον τρίτο όμιλο για 13 νίκες και 11 ήττες συνολικά. Ακόμα ένα σούτ από το πλάι από τον Τσαφαντάκη, θετικό rebound του Εμμανουηλίδη, διαδοχικά rebound από τον Αλεξίου το δεύτερο και υπάρχει νέο φάουλ που θα στείλει τον ψηλό των Ραμολιμέντων στην γραμμή των βολών. Χέρια. Να σπάσουν το ρόδι και οι γηπεδούχοι. Θα το κάνει τελικά ο Αλεξίου με την πρώτη εύστοχη βολή, 1-3. Μέσα και η δεύτερη, 2-2 για το 2-3. Φραγκογιάννης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Τις κινήσεις, η μπάλα φτάνει στον Περάκη. Πάει από τα αριστερά, στέκεται στον αέρα με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα σκοράρει. Χασιώτης, Καφαντάκης. Άφησε στον Παραλαβάτζα, Αλεξίου πήρε. Σηκώνεται, δέχεται την τάπα, θα είσαι από τον Περάκη. Γκούμας. Φραγκογιάννης στα δεξιά στον Γιανατζόγλου. Και πάλι Φραγκογιάννης, αυτός θα πάρει την εκτέλεση, θα το βάλει κιόλας για το 2-5. Καραλαβάτζας, Καραλαβάτζα αργά. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, θα φτάσει κοντά, θα σηκωθεί για το 4-5. Ο Γιάννης οργανώνει, δείχνει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Για να τσόγλει στον Περάκη. 8 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι, κάνει το βηματάκι πίσω για να πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλή εκτέλεση, δεν μπορούσε όμως να καθαρίσει το rebound τα Ραμολιμέντα και έτσι παραμένουν μπροστά στην επίθεση φιλοξενούμενη. Έχασε την ισορροπία του εκεί ο Γκούμας. Καλά, δεν χτύπησε. Συνέχεια τώρα στο μάτς. Εδώ Παραλαβάτζα να πίνει στον Χασιώτη. Το μάτς έχει περάσει ο Φρυσάλης από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Και πάσα από τον Περάκη στα 9 δευτερόλεπτα. Σταματήσει το ρολόι για τους γηπεδούχους. Από κοντά ο Εμμανουηλίδης, χτύπησαν κατευθείαν μετά την επαναφορά τα Ραμολιμέντα και περνούν μπροστά τώρα με 6-5.
Να υπενθυμίσω πως στα play-offs τώρα της Development 2 League μετράει η διαφορά που θα υπάρξει μετά το πέρας των δύο αγώνων. Οπότε σήμερα και ισοπαλία να έρθει το match. Θα ολοκληρωθεί, έτσι δεν θα υπάρξει κάποια παράταση. Όλα θα κρυφθούν στο δεύτερο match. Περάκης μαζεύει το rebound. Μετά το άνθρωπο σου Μανουιλίδη θα βγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Που μας στα ηρεμία. Σηκώνεται για να το βλέπει, θα το βάλει. Τα βάζει με τον εαυτό του. Μακρινή πάσα δεν θα φτάσει στον Παλαμπάτζα. Έκλεψε ο Περάκης. Και ο Γκούμας βάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Περάκης αριστερά έχει βγει τώρα με τον Αλεξίου μπροστά του. Στην κορυφή ο Φραγκογιάννης για να τζόγου θα εκτελέσει για τρεις. Δεν το βάζει. Καθαρίζουν τα ραμόλη μετά τη φάση. Με τον Τσαπαντάκη θα ανακατεβάζει. 5 και 10 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ στο 6-5. Ασιώτης γυρίζει, βρήκε τρόπο να εκτελέσει, όχι καλά. Κρατούν τα ραμολιμέντα. Τσαφαντάκης που πάρα πολύ μακριά. Στοχή στο σουτ, μάζεψε ο Γιανατζόγλου. Φραγκογιάννης Σάλης πήρε κοντά στη ρακέτα, έχει τον Εμμανουηλίδη μπροστά του, δεν μπορεί να τον νικήσει. Συνεχίζουν να φτωχαίνει δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Παραμένει χαμηλά το σκορ. Τσαφαντάκης Ασιώτη στην περιφέρεια, Γκούμας του κλείνει εκεί. Το πεδίο μαζεύσε ο Περάκης. Θα παίξει με τον Γκούμα, είναι δυνατή η πάσα. Θα καταλήξει εκτός την μπάλα. Από τους φιλοξενούμενους ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Συνεχίζει τη δράση εδώ στο πίσω της Ζωφρίας. 4 και 10 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Τα ραμολιμέντα βρίσκονται μπροστά στο συν 1, 6-5 το σκορ. Παλαβάτζας, Αλεξίου, μπαλά στο πλάι. Άστοχο το σουτ. Τον υποσταλεί πέρα ο Γιανατζόγλου. Ο Φραγκογιάννης ασχολείται. Γκούμας θα επιχειρήσει ένα σουτ για τρεις. Στην καλύτερη θέση κοίμαζεσαι Πρωτόπαπας. Παρλαβάτζας φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα φτάσει μέχρι το τέλος της φάσης. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Γκούμας αναλαμβάνει τώρα αυτός να κατεβάσει για τους άσπρους. Στέκεται, βλέπει τον Περάκη στην περιφέρεια. Του δώσε την πάσα, πήρε αυτός, εκτέλεσε για το 6-8. Στο συν 2. Τώρα ο μικρόκοσμος. Έκαναν τον προσπέρασμα οι φιλοξενούμενοι με την εύστοχη τρίποντη εκτέλεση. Αλεξίου προσπαθεί να παίξει με πλάτη. Μανουηλίδης για 2. Φιλάει μπάλα στο Στεφάνη, Αλεξίου κερδίζει το φαουλ. Τον Περάκη. Φαουλ νούμερο 3 από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι προχωρούν και σε δύο αλλαγές. Αστραχόπουλος και Τσατσαρόνης πέρασαν στο μάτς. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά μας απομένω ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πολύ καλή εδώ άμυνα από τον Γιανατζόγλου. Και είναι στην γωνία Περάκης. Θα πάρει το σουτ σε δεύτερο χρόνο. Δεν έβαλε πολύ δύναμη όμως. Μανουηλίδης. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Παρλαβάντζα. Και ο Χαραχρήστος έχει περάσει το μάτς από την πλευρά των ραμολιμέντων.
είναι ακόμα ένα κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους. Γιανατζόγλου. Περάκης. Έχει πάτησει γραμμή. Την ώρα που πήγε να ξεκινήσει την πορεία του προς τη ρακέτα. Λάθος τώρα από την διάποδη πλευρά του μικρού κόσμου. Παραλαμπάντζας. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου πάντα. Πρωτοβάπας. Μπάλα στο Ποσταλή. Καραχρήστος παλεύει να πάρει θέση μπροστά από τον Περάκη. Δεν είναι καλή πάσα του Ποσταλή. Φραγκογιάννης. Πάει όλο το δρόμο. Είναι την κατάλληλη στιγμή στον Τσοταρόνι. Αυτός θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Διεκδικήσει την μπάλα μαζί στο Πρωτοβάπας. Παραλαμπάντζας. Τα βήματα μπροστά σε υψωμένα χέρια και πολλές ασφανέλες. Εμμανουηλίδης κόβεται από τον Περάκη. Παίρνει στην άλλη πλευρά τώρα παίξει του μικρού κόσμου. Περιμένει τους παίκτες του, δεν βιάζεται. Γιανατζόγλου. Παίζει με τον Μπεκιάρη, γυρίζει αυτός. Πάρει χαμηλά το φαουλ, δεν θα μετρέγει το καλάθι. Ακόμα κι αν έμπαινε. Αν αντιλαμβάνω σωστά. Ναι, χαμηλά έχει δοθεί. Παραφέρουν. Τώρα οι φιλοξενούμενοι. Φραγκογιάννης. Στα 5. Τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να βρουν μια εκτέλεση. Θα το κάνει ο Τσασαρώνης. Ένα σκοτωμένος όμως. Βάζει στο Παραλαμπάντζας και δέχεται το φάουλ από τον Μπεκιάρη. Φάουλ νούμερο 4. Με τον μικρό κόσμο αυτό. 1-4 τα ομαδικά. Μπάλα πάει πίσω από το κέντρο. Ο Παραλαμπάντζας είναι αυτός που θα επαναφέρει. Με αλλαγή για τους άσπρους, ο Ευσταθόπουλος. Και μέσα στην θέση του Φραγκογιάννη. Αλεξίου στα αριστερά. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρωτόπαπας εκτελεί για 3-1, είναι καλό το σούτ, καταλήγει και έχει μπάλα. Κατοχή είναι για τον μικρό κόσμο. Στο 6-8 βρισκόμαστε. Φτωχό το σκορ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Σταθόπουλος. Τσατσαρούν του δίνει ξανά. Δεν είναι καλή πάσα του Πέρε για τον Περάκη. Θα πάρει όμως αυτό στα 5 δευτερόλεπτα. Θα κάνει βήματα. Το βάλε κιόλας, δεν μετράει όμως. Συνέχεια με Ποσταλή. Μια επίθεση 14 λεπτών τώρα. Πήρε ο Παραλαμπάντζας. Πρώτο το χέρι του ο Ευσταθόπουλος. Δεν μετράει το καλάθι. Έχουμε βολές καθώς είναι το 5ο ομαδικό αυτό για τον μικρό κόσμο. Συμπληρώθηκαν έτσι τα ομαδικά. Στη γραμμή ο Παραλαμπάντζας. Εντάξει, το ρολόι έχει σταματήσει στα 5,5. Τόσα θα έχει στην κατοχή της όποια ομάδα έχει την μπάλα στα χέρια της στην συνέχεια. Στόχος ο Παραλαμπάντζας στην πρώτη. Παραμένει το 6-8. Μάζει τώρα για την δεύτερη. Την οποία θα βάλει για το 7-8. Γιανατζόγλου θα πάρει. Υπάρχει φάουλ από τον Πρωτόπαπα αμέσως. Μόλις ένα ακόμα κάτι. Κύλησε στο ρολόι. Τώρα στο ρολόι, Περάκης, περνάει, σηκώνεται για 3, υποπίεση, αστοχή και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 7-8. Ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, στο 7-8 βρισκόμαστε, στα χαμηλά.
Έμεινε η παραγωγικότητα στην πρώτη περίοδο. Έστω χοντρικό τώρα από τον Ποσταλή, ο οποίος θα κάνει το 18. Θα δώσει το προβάδισμα και πάλι στα ραβολιμέντα. Σταθόπουλος σταματήσει τρίπλα, ψάχνει επιλογές. Τσατσαρώνει στα δεξιά του, δίνει ξανά 5 δευτερόλεπτα ακόμα στην επίθεση. Τσατσαρώνει τελικά, θα πάρει το σου τώρα. Μαζεύουν οι γηπεδούχοι το rebound. Κατεβάζει ο Κωνσταλής. Και δίνει επιλογή για σκρίνο ο Καραχρήστος Αλεξίου. Θα πάρει την εκτέλεση από μέσα απόσταση. Έφυγε την μπάλα η ρακέτα. Καραχρήστος εκεί προσποιείται. Έφαγε και προσποιείς ο Χρυσάλης. Έκανε και το φάουλ. Θα στείλει στην γραμμή των βολών τον Καραχρήστο. Θα βάλει την δεύτερη. 11-8 από τη μία στοχή βολή του Καραχρήστου. Τραγκογιάννης πάει τα αριστερά στο έδαφος. Δύο παίχτες των ραμολιμέντων. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Κωνσταλής βάλει την μπάλα στην επίθεση. Πήρε ο Αλεξίου. Πάει κατά μέτωπο. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Χρυσάλη. Θα δούμε αρκετές δυνατές μονομαχίες σήμερα. Καθώς πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν αρκετά για να συνεχίσουν την προσπάθεια τους στα play-offs και να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Δύο ομάδες γεμάτες αυταπάρνηση. Αυτές που βλέπουμε σήμερα εδώ στο πίσω της Ζωφριάς. Γκούμας μάζεψε το rebound. Βγαίνει στην επίθεση. Περάκης έκανε την κίνηση. Να μέσα από δύο θα καταφέρει να πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Βρέθηκε κλεισμένος. Πέρασε την μπάλα το πιο το κορμί του από την τρύπα εκεί. Πήγανε το 11-10. Κωνσταλής Μονόρης. Μπάλα έξω. Το πίεσε ο Κωνσταλής, δεν μπορεί να σκοράρει. Γιαννατζόγλου. Σταθόπουλος εκτελεί. Δεν το βάζει. Μαζί του ο Καραχρήστος. Πρώτο Παπάς. Ο Σταλής βλέπει στα δεξιά τον πρώτο Παπά. Καραχρήστος. Πρώτο Παπάς από πολύ μακριά. Παραβρίσκει στο ταμπλό. Πάει στα χέρια του Κούμα στην συνέχεια. Θέλει να βγάλει γρήγορα μέσα την ομάδα του αυτός. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Το σηκάνει ο Κωνσταλής. Τραγκογιάννης είναι την κίνηση που έκανε ο Γκούμας. Περάκης αφήνει έξω. Μπαλά στην κορυφή. Ένα σου τριών πόντων, άστοχο όμως. Δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound τα ραμολιμέντα και έτσι έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μέσα από το Γιαννατζόγλου. Έχουμε time out. Το σκορ στο 11-12. Συνέχεια στην δράση, 11-12 το σκορ. Μια διακοπή τώρα. Καθώς υπάρχει ένα θεματάκι με την εμφάνιση.
τον Γουριώτη. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. Με τον Κωνσταλή. Γουριώτης εκτελεί, θα κάνει airball. Κόσμο, ο οποίος υπενθυμίζουμε έχει πάρει το προβάδισμα. Στο 11-12 βρίσκεται το σκορ. Περάκης περνάει από τον Κωνσταλή, βρήκε και την πάσα για τον Γκούμα. Τους αφήνει έξω. Θα φτάσει μέχρι το τέλος ο Σταθόπουλος για να σκοράρει και να κάνει το 11-14. Καλής στην περιφέρεια. Εκτελεί για τρεις και αυτός βρίσκει σίδερο. Ο ίδιος θα μαζέψει όμως το rebound, το μακρινό rebound. Πάσε το όμως είναι κακή για τον πρώτο παπά στην συνέχεια. Φραγκό Γιάννης τώρα επιστρέφει για τον μικρό κόσμο. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Τζαφαντάκη, ο οποίος περνάει στο παρκέ. Φραγκό Γιάννης. Σταθόπουλος συγκρούστηκε με τον Γουριώτη. Βρήκε την πάσα για τον Γκούμα. Αυτός θα την κάνει assist για το 11-16. Βρίσκουν τις ευκαιρίες τους, εκμεταλλεύονται οι φιλοξενούμενοι στις τελευταίες φάσεις. Αλεξίου εδώ βρέθηκε μόνος του, καθώς δεν λειτουργήσε εκεί το deflection του Γκούμα. 13-16. Φραγκογιάννης για να τζόγλει στον Σταθόπουλο. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Θα κάνει ο πρωτόπαπας, ο οποίος θα πέρασε τώρα εκτός. Μανουηλίδης περνάει στην θέση του. Σταθόπουλος στον Γκούμα. Περάκης βγαίνει στην κορυφή. Θα δώσει και πάλι στον Γκούμα. Αυτό λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών. Θα στοχίσει, μάζεψε ο Εμμανουηλίδης. Κωνσταλής. Ο Νόρις παίρνει, πάει προς τα μέσα. Ο Γουριώτης, αν με συγχωρείτε. Υπάρχει φάουλ που είναι το τρίτο για τον μικρό κόσμο. 2-3 τα ομαδικά τώρα. Με τον Γουριώτη να είναι στη γραμμή. Θα στοχίσει στην πρώτη. Πάει στην δεύτερη. 14-16 σε απόσταση ενός διποντού. Τώρα η διαφορά. Ο Γιάννης έχει όρθιο το βλέμμα του. Πασάρει στον Περάκη. Το πίεσε αυτός, πήρε το δίποντο. Αλεξίου και Γουριώτη ήταν εκεί. Μάζει τελικά ο τελευταίος. Θα αφήνει στον Κωνσταλή. Πέρασε η πάσα. Μανουηλίδης δεν βρήκε χώρο. Αλεξίου παίρνει και εκτελεί αμέσως με το δεξί χέρι. Πήγε η άμυνα. Δύο κούμας μπροστά. Ο Φραγκογιάννης μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά. Σταθόπουλος στο στοχή. Μια ευκαιρία, Φραγκογιάννης από κοντά θα το χάσει. Παρόλο που βρέθηκε σε βιολογική θέση. Κλασικά όπως θα λύσει κατεβάζει. Όπως κάνει στις τελευταίες φάσεις για τα ραβολιμέντα. Μανουηλίδης κερδίζει το φάουλο από τον Μακιάρη.
Παλαβάτζας τώρα θα επιστρέψει για τους γηπεδούχους, ενώ αυτό ήταν και το τρίτο φάουλ του Μπεκιάρη στο μάτς, γι' αυτό και θα αποσυρθεί Άρον Άρον από τον μικρό κόσμο για να περάσει θέση του ο Φρυσάλης. Παλαβάτζας κάνε το κόψιμο, ο Βουργιώτης τον βρήκε εξαιρετικά, ο Αλεξίου δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι αυτός. Και άλλο επιθετικό rebound, απανωτά. Επιθετικά rebound εκεί από τον Αλεξίου και τελικά υπάρχει φάουλ. Έχει γίνει από τον Φραγκογιάννη. Αν μπόρεσε να δω καλά. Και με αυτό το φάουλ συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από την πλευρά του μικροκόσμου. Στα σκουπίδια την πρώτη βολή ο Αλεξίου. Μάζει τώρα για την δεύτερη. Θα την χάσει και αυτή 0 στις 2 και παραμένει έτσι στο 14-16. Πήρε Σταθόπουλος και κάνει τις επιλογές του. Φρυσάλης δίνει το screen. Μένει ο Παλαβάτζας πάνω του. Αντογιάννης 5 δευτερόλεπτα. Πήρε μια δύσκολη εκτέλεση καθώς τελείωσε ο χρόνος. Επέλεξε να φτάρει για να προλάβει το ρολόι. Δεν του βγήκε όμως αυτή η επιλογή. Παλαβάτζας αφήνει στον Αλεξίου. Φτάνει κοντά Εμμανουηλίδης. Θα νικήσει κατά κράτος στο Φρυσάλη και θα ισοφαρίσει σε 16-16. Περάκης. Αλλά στα αριστερά, Ευσταθόπουλος. Μένει πάνω του Γουργιώτης. Αγκογιάννης στον Περάκη. 4 δευτερόλεπτα, λιώθηκε προσπάθεια από την πολύ καλή άμυνα του Αλεξίου. Έκανε το λάθος όμως στη συνέχεια ο Γουργιώτης. Πήρε ο Περάκης. Φραγκογιάννης έφαγε την προσπίση ο Γουργιώτης. Φραγκογιάννης δεν μπορούσε όμως να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Έχει τρεις μαύρες φανέλες γύρω του, βρήκε την πάσα για τον Περάκη και αυτός από το πλάι το βάλε. 16-18. Παλαβάτζας, τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Σταματάει, αφήνει στον Τσαφαντάκη. Αυτό από το τρίποντο του Αλεξίου μαζεύει ξανά. Κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα τον επιθετικό rebound του Αλεξίου. Ανανεώνει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Δεν θα φτάσει στο καλάθι. Μαζεύει ο ίδιος ξανά. Χαμένο όμως και το επόμενο σουτάκι του. Γκούμπας. Περάκι. Χαμένει και κάποια δευτερόλεπτα για την επόμενη επίθεση. Σταθόπουλος. Είναι μια κατάσταση στην επίθεση του μικρόκοσμου. Σταθόπουλος κρατάει. Πυροπεράκης τώρα στα 4 δευτερόλεπτα, πατάει γερά, σηκώνεται για 3 προστά τον Αλεξίου. Μανουηλίδης στα 5 δευτερόλεπτα, μπερδεύεται, λιτώνει τα βήματα. Θα πάρει ο Γουργιώτης, θα εκτελέσει γιατί θα πάρει μακριά. Και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 16-18. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν και πάλι στο παρκέ, εδώ στο πίσω της Ζωφρίας. Και μπήκαμε στο τρίτο δεκάλεπτο. 16-18 το σκορ. Στα χαμηλά έχουν μείνει δύο ομάδες επιθετικά. Ωστόσο ο μικρό κόσμος έχει ένα μικρό προβάδισμα δύο πόντων. Λαβάτζας έκλεψε. Κατεβάζει τώρα για τα Ραμολιμέντα. Ξεκινούν με Παλαβάτζα, Ασιώτη, Γουργιώτη, Εμμανουηλίδη και Δανίλη. Στην πεντάδα τους, ενώ από την άλλη έχουμε Γκούμα, Φραγκογιάννη, Περάκη, Γιανατζόγλου και Μπεκιάρη. Στη γράμμη ο Εμμανουηλίδης. Είναι άστοχος στην πρώτη.
Γενικά σήμερα δεν τα έχω πάει και τόσο καλά στο τομέα των βόλων. Τώρα μου λιμέντα. Πάει στην δεύτερη. Ο Μανουηλίδης φέρνει σε απόσταση αναπνοή στην ομάδα του 17-18. Ραγκογιάννη. Θα λαμβάνει το σημείο πάνω του Περάκης. Πάλι Φραγκογιάννης, τέλεσε για 3 πόντους, είναι άστοχος όμως στο σούτο. Ο Περσομητρόκος μου πήρε ο Παρλαβάτζας. Μουριώτης. Μπάλα στον Δανίλη, πατάει για να σηκώνει μπροστά από τον Περάκη, θα το βάλει για να περάσουν μπροστά τώρα τα ραμολιμέντα. 19-18. Φραγκογιάννης. Οργανώνει τώρα για τους άσπρους. Μπάλα καταλήγει στον Γιαννατζόγλου. Περάκης έχει όρθιο το βλέμμα του. Συνεργάστηκε και πάλι με τον Γιαννατζόγλου. Ένα δευτερόλεπτο. Προλαβαίνει σωστά και ο Χίος. Τελικά όπως λένε οι διαιτητές, δεν είχε προλάβει να διώξει την μπάλα τα χέρια του Γιαννατζόγλου. Κόλλησε εδώ η επίθεση των φιλοξενούμενων. Και τελικά δεν κλείτωσαν σαν το λάθος. Παλαβάντζας. Δανίλης περνάει στον Γουριώτη. Τος αφήνει έξω ξανά. Το σούτ των τριών πόντων είναι άστοχο. Φραγκογιάννης. Ο Φραγκογιάννης λέω για να τζόγλι ήταν. Και σκόβεται με φάουλ. Έχουμε και βολές καθώς είχε προλάβει να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Έχει ευκαιρία αν της βάλει και τις δύο να δώσει και πάλι το προβάδισμα στον μικρό κόσμο. Θα εισαφαρίσει τώρα στα 19-19. Θέλει και την δεύτερη. Θα την χάσει αυτή, παραμένει το σκορ στην ισοπαλία. Βανίλης. Αυτό τον Χασιώτη. Παλαβάντζας. Είδε τον Εμμανουηλίδη. Έχει πάρει τα βήματα, Περάκης όμως θα παίξει τρομερή άμυνα. Και πάλι ο Μανουηλίδης θα προσπαθήσει τώρα να γυρίσει, θα σκοράρει τελικά. Επέμεινε ο ίδιος και δικαιώθηκε. Και στη συνέχεια υπάρχει ένα φτηνό λάθος από τον Περάκη και στην επαναφορά. Ο οποίος πάτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Έτσι γρήγορα γρήγορα η μπάλα περνάει και πάλι στα χέρια των Λαμολιμέντων. Ουριώτης έφτασε κοντά στην ρακέτα. Τον έκοψε όμως ο Μπεκιάρης. Κούμας. Και το Γιαννατζόγλου και πάλι Κούμας. Έχει πάνω του Δανίλης. Υπάρχει φάουλ. Που είναι το δεύτερο για τα Ραμολιμέντα. Κούμας. Πάει προς τα μέσα με φόρα, ο Εμμανουηλίδης μαζεύει το rebound και αφήνει στον Παρλαβάντζα. Πιέστηκε από δύο στον Γουρκιώτη. Ασιώτης τώρα παίζει με τον Εμμανουηλίδη. Θα γυρίσει αυτός με το δεξί χέρι. Δεν μπορεί να νικήσει τον Περάκη. Αγκογιάννης. Μπάλα στη γωνία. Γιαννατζόγλου χωρίς δισταγμό. Θα κάνει ένα κακό σκητό όμως. Παρλαβάντζας. Έχει την επιλογή του Δανίλη, Χασιώτης. Πασάρι τελικά, θα έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Δεν αλλάζει έτσι. Κάτι στην εξέλιξη αναμέτρηση μετά το πέρας αυτής της φάσης. 21-19 παραμένει το σκορ. Στο συν 2 τα Ραμολιμέντα που νωρίτερα με την προσπάθεια του Εμμανουηλίδη πήραν και πάλι τα ίνια. Κούμας. Γιαννατζόγλου στα δεξιά παίζει με τον Μπεκιάρη. Φραγκογιάννης θα το πάρει τελικά το σουτ. Μαζεύει ο Παρλαβάντζας. Έχει πάνω του ο Φραγκογιάννης. Υπάρχει φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για τον μικρό κόσμο. Στην θέση του πέρασε
ο Τσοθαρονής. Καρλαβάτζας. Για δύο πόντους από τον Χασιώτη θα το βάλει. 23-19. Καρατζόγλου. Περάκης βγήκε στην κορυφή. Θα περάσει από τον Γουριώτη, αλλά είχε απλώς το χέρι του αυτός από πίσω. Και έτσι ο παίκτης του Μικρό Κόσμου κέρδιζε το φάουλ. Περάκης τώρα στη γραμμή. Είναι άστοχος στην πρώτη. Περάκη, 23-20 το σκορ. Ενώ ο Σταθόπουλος πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Παλαβάτζας εκτελεί από μέση απόσταση για να νικητή στη μάχη και στον αέρα ο Γουριώτης. 14 επίθεση, Γουριώτη ζητάει σε αυτόν κατέληξη μπάλα. Άτσαλο το τελείωμά του που μας παίζει με τον Σταθόπουλο. Γυρίζει αυτό το βλέμμα του. Φαίνει έξω στον Μπεκιάρη, θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει όμως. Λαβάτζας. Φαίνει τα βήματα, φτάνει κοντά. Δεν θα το κάνει, δεν θα τηρεί μπάλα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση γυρίζει ο Κούμπας, έχει σταματήσει την τρίπλα για την πάσα στη γωνία για τον Τσατσαρόνι. Και πάλι Κούμπας ανενόχλητος από το ύψος των βολών. Ο Λαβάτζας στο rebound και η μπάλα στα χέρια του Χασιώτη. Ο Λαβάτζας στην κορυφή, το θέλει το σουτ. Θα σταθεί τυχερός τώρα. Ό,τι δεν του έκανε νωρίτερα. Η μπάλα στο δίποντο, θα το κάνει τώρα στο τρίποντο για να στείλει τα ραμολιμέντα στο συν 6-20-6-20 και έχουμε time out για τον μικρό κόσμο. Άρα εξπόδων έχουν πάρει τα ραμολιμέντα 26-20 πλέον με το παραλαμβάντζα νωρίτερα πριν το time out. Θα ευστοχή για 3 και να γράψει το 26-20 Γκούμας. Σηκώνεται μπροστά από τον Εμμανουηλίδη, πήγε με τη βοήθεια του ταμπλό. Βανίλης τελικά καθάρι στο rebound, προλαβαίνει την μπάλα πριν πέρασε εκτός και αφήνει στον Ποσταλή. Σέγεται και αυτός από την περιφέρεια για να βρει ακόμα ένα τρίποδο για τα ραμολιμέντα. Χτυπούν πίσω από τα 6.75 τώρα οι γηπεδούχοι. Με το δεύτερο συνεχόμενο εύστοχο τρίποδο να τους παίρνει στο σύν 9, 29-20. Γκούμας. Ωραία συνεργασία με τον Γιανατζόγλου. Κατσαρόνι θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 29-23. Παρλαβάντζας. Πήρε ο Δανίλης. Ξανά Παρλαβάντζας. Πάει κοντά, κόντρα στον Γιανατζόγλου. Μας λέει αυτό στο rebound. Πιέζεται από Δανίλη και Παρλαβάντζα, του βάζουν δύσκολα εκεί παίξει στο ραμολιμέντο, έχει βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Σταθόπουλος θα εκτελέσει, βρήκε σίδερο. Δανίλης. Μανουηλίδης. Βρέθηκε εκεί σε πλέον, έχει και θέση τον Γιανατζόγλου, εκείνος του κάνει το φάουλ. Για να κόψει την φάση, θα περάσει εκτός τώρα. Για να μπει στη θέση του Πέρακης. Έχουμε και δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους, Τσαφαντάκης και Αλέξιου. Πάτησαν παρκέ. Παρλαβάντζας. Του δίνει και πάλι ο Τσαφαντάκης. Γουριώτης πάει δυναμικά. Αλεξίου στη δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει φάουλ τον Φρυσάλη.
Ακόμα μια φορά που δεν αδυνατούν να καθαρίσουν το rebound οι φιλοξενούμενοι και δίνουν την ευκαιρία στον Αλεξίου να έχει ακόμα μια ευκαιρία επιθετικά. Έρχεται στην γραμμή των βολών τώρα ο παίκτης των Ραμολιμέντων, θα χάσει την πρώτη. Γενικά τα κακά ποσοστά συνεχίζονται από την γραμμή της φιλανθρωπίας για τα Ραμολιμέντα. Βάζει την δεύτερη για το 30-23. Το Τόπας θα επιστρέψει για τα Ραμολιμέντα, Γουρδιώτης στον πάγκο. Το 28 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στο 30-23 βρισκόμαστε. Κούμας Σταθόπουλος Σατσαρώνης πριν και εκτέλεσε αμέσως από την κορυφή. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Κούμας. Μαζεύει ο Αλεξίου τελικά και καθαρίζει την φάση. Λαβάντζας Καστίπασα πέρασε για τον Αλεξίου. Βρέθηκε κοντά στην ρακέτα, δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς και έγραψε το 32-23 ο Αλεξίου. Στο σύν 9 πλέον τα Ραμολιμέντα. Και αυτή νομίζω είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ματάκια πίσω τον Ευσταθόπουλο. Σάλης, ψάχνει λίγο χώρο. Θα καταλήξει εκτός τελικά η μπάλα. Εδώ ο Ευσταθόπουλος. 14 δευτερόλεπτα ζητάει ο Περάκης στο πλάι. Θα σηκωθεί για 3, θα το βάλει κιόλας. Να, γιατί ήθελε την μπάλα στα χέρια του. 32-26. Να και 15 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Πάντα Περάκης θα παίξει καλή άμυνα τώρα. Πάρα στον Κούμα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Σαθόπουλος πιέζεται από το Παραλαβάντζα. Γκούμας κρατάει την ισορροπία του. Τσατσαρώνης από το πλάι. Ευστοχή. 32-29. Μετά τον Περάκη μιλάει και ο Τσατσαρώνης πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου για να φέρει την ομάδα του σε απόσταση 3 πόντων. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Παραλαβάντζας από κοντά, δεν θα μπει το καλάθι. Είναι ο Φρυσάλης. Γκούμας βλέπει μπροστά την κίνηση του Ευσταθόπουλου. Ο Λαβάντζας έχει γυρίσει για να τον πιέσει. Έχουν φαουλ να δώσουν τα Ραμολιμέντα. Δεν θα το κάνουν. Τσατσαρώνης για την ισοφάριση. Δεν θα έρθει αυτή. Το rebound που θα πάει στα χέρια του μικρόκοσμου. Τσατσαρώνης θα τελειώσει τα τσάλια στην συνέχεια. Μια επίθεση 15 δευτερόλεπτα τώρα για τα Ραμολιμέντα. Και έχουμε αντιαθλητικό φαουλ από τον Τσατσαρώνη. Όχι. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ. Δόθηκε στον Παραλαβάντζα. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι υπέρ του μικρόκοσμου. Το φάουλ. Έχουμε οπότε στην γραμμή τον Περάκη. Το ρολόι έχει σταματήσει στα 9 δευτερόλεπτα. Εστόχη στην πρώτη ο Περάκης, 32-30. Μέσα και η δεύτερη, αλάνθαστος για το 32-31. Πλησιάζουν στον πόντο οι φιλοξενούμενοι, ενώ έχουμε και time out. Από το πλάι τώρα θα επαναφέρουν οι φιλοξενούμενοι, καθώς η μπάλα είναι στην κατοχή τους. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Για τη λήξη της τρίτης περίοδου, ο Φραγκογιάννης θα πάρει τώρα από τον Γιανατζόγλου. Περάκης, Σαθόπουλος, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του, πήρε το τρίποντο αυτός. Δεν μπόρεσε να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Και το σκορ είναι στο 32-31 υπέρ των Ραμολιμέντων. Πολύ έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος, η οποία μόλις ξεκίνησε με τους γηπέδου που θα είναι στην πρώτη επίθεση. 32-31 το σκορ. Μόλις ένας πόντος χωρίς τις δύο ομάδες. Νωρίτερα οι προσθέτουν τα Ραμολιμέντα έφτασαν και σε απόσταση 9 πόντων.
στην αναμέτρηση. Ωστόσο, Καράκης και Τσατσαρόνης βοήθησαν την ομάδα τους, τον μικρό κόσμο, να επιστρέψει στο παιχνίδι, να ρίξει την διαφορά και να πλησιάσει πλέον στον ποντό. Τρία δευτερόλεπτα εδώ. Τον Αλεξίου. Θα το έχει επιστρέψει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Γιανατζόγλου. Φίνει στον Εφταθόπουλο. Πάει από τα δεξιά. Αυτός βρήκε χώρο μπροστά του για να πλησιάσει. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Κατεβάζει τώρα ο Παρλαμπάτζας. Μπάλα στα αριστερά. Φίνει έξω ο Γουριώτης. Παρλαμπάτζας κόθηκε. Στάθηκε άτυχος. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Γιανατζόγλου. Πήρε ο Φρυσάλης, παίζει με πλάτη τον Αλεξίου. Ράκης μαζεύει, δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Είναι άσχημο τον τρόπο του Τσατσαρόνη στην συνέχεια. Αλεξίου, φαίνει στον Ποσταλή. Κατεβάζει ο παίκτης των Ραμολιβέντων. Μανουηλίδης. Έχει πλεονέκτημα εκεί κοντά στον Περάκη. Θα χάσει όμως την ευκαιρία που του δόθηκε. Κάνει την περιστροφή για ένα Τζόγλου. Περάκη στο επιθετικό rebound. Πιέζεται από τον Παρλαβάτζα εκεί στην γωνία. Μια τυφλή πάσα βρίσκει το Χρυσάλι τελικά. Θα το πάρει αυτός από αρκετά μακριά. Κάνει έρμπολ. Πέρσε την κατοχή και ο Περάκης. Πάλεψε αρκετά με τον Παρλαβάτζα. Αλλά το σούτ στην συνέχεια δεν ήταν καλό από τον Χρυσάλη, ενώ ο Παρλαβάτζας θα λέει με τον ρέφερι για την φάση προηγουμένως. Έγινε το λάθος εδώ, πάσαρε στον τσαφαντάκι ο Παρλαβάτζας που ήταν αλλαγή. Δεν το είχε καταλάβει, φοράει και μαύρη μπλούζα. Λέει εκεί με το τσαφαντάκι. Λες αυτός να πάρει ένα αστάκι από εκεί. Κατοχή είναι για τον μικρό κόσμο μετά από αυτή την ασυνονοησία με αυτό το μπέρδεμα των Ραμολιμέντων. Μπεκιάρης εκτός της ισορροπίας. Πήρε ο Παρλαβάτζας. Κρατάει στην περιφέρεια έτσι με τον Εμμανουηλίδη. Ο κοντά ο Αλεξίου δεν μπορεί να βγει νικητής. Πέρασε ο Σταθόπουλος από τον Μπούγιο, θα πάει κοντά στον Παρλαβάτζα, βρέθηκε στο παρκέ. Υπάρχει φάουλ τον παίκτη των Ραμολιμέντων, ο οποίος σφαίρεται και αμέσως να τον σηκώσει. Μπήκανε δυνατά στην φάση και οι δύο παίκτες, να χτύπησε κάποιος. Ο Σταθόπουλος τώρα είναι στην γραμμή για τις δύο βολές του. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Σοφαρίζει σε 32-32. Θα χάσει την δεύτερη και παράλληλα θα χάσει και την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στον μικρό κόσμο, ενώ η κατοχή περνάει στα χέρια των Ραμολιμέντων, καθώς βιάστηκε να περάσει στο γραφιστό ο Περάκης, αν δεν κάνω λάθος. Παρλαβάτζας. Αλλά έξω, Γουριώτης σηκώνεται για δύο, το χάνει. Περάκης κρατάει, θα σηκωθεί, είναι για τρεις το σούτ, αλλά είναι άστοχο επίσης. Μόλις ένας πόντος μέχρι στιγμής στα τρία λεπτά που έχουμε διανύσει στην τέταρτη περίοδο. Σταλής, που θα σκοράρει. Ο Γιάννης οργανώνει τώρα την επίθεση για την ομάδα του. Θα εκτελέσει για τρεις. Παρλαβάτζας μάζεψε. Είναι ο Μανουηλίδης. Παρλαβάτζας περνάει, πάει στο ανάποδο lay-up, δεν μπορεί να σκοράρει. 0-1, υποθυμίζω το επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο, στην οποία έχουμε παίξει 3,5 λεπτά, κάτι παραπάνω από 3,5 λεπτά.
Καρατζόγλου αφήνει στο πλάι. Τροπεράκης. Μπεκιάρης, αυτός θα εκτελέσει. Δεν θα το βάλει όμως. Η αστοχία συνεχίζεται. Μακρινή πάσα για τον Εμμανουηλίδη. Τρομερή ασίστα από τον Παρλαβάτζα. Συστημένη μπάλα στα χέρια του Εμμανουηλίδη για το 34-32. Στο συν 2. Καραμολιμέντα. Μπορεί ο Εξαθόπουλος να βρει σκορ. Κωνσταλής στον Παρλαβάτζα. Πάει δυναμικά προς τα μέσα, θα σηκωθεί. Μάχεσαι και για το rebound. Προλαβαίνει ο Φραγκογιάννης. Και υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Γουριώτης. Αν είμαι καλά. Τσαφαντάκης. Επιστρέψει στο παρκέ. Ενώ ο Γκουμάς έχει περάσει στο μάτι για τον μικρό κόσμο. Πέρα εκεί τώρα θα πάει στο πλάι για να επαναφέρει. Κουμάς. Κάνει το κόψιμο ο Φραγκογιάννης, τώρα θα πάει μπαλά στα χέρια του. Βλέπει έξω τις επιλογές του Φρυσάλης. Το πόδι και σταμάτησε την μπάλα ο Εμμανουηλίδης. Γι' αυτό ανανεώνεται και το ρολόι της επίθεσης. Πήρε ο Φραγκογιάννης στη γωνία. Περάκης. Περνάει από τον Αλεξίου. Θα χάσει όμως την μπάλα στην συνέχεια. Φαντάκης. Γιατί δεν ψηλά τον Περάκη, πως θα λύσει, που δίνει ξανά. Θα λύσει, θα εκτελέσει τώρα για τρεις, σε φτωχή. 37-32. Στο συν 5, Καραμολιμέντα. Όπως είπαμε και στην αρχή του μάτς. Ρόλο θα παίξει η διαφορά για την πρόκριση, η διαφορά θα υπάρξει μετά το πέρας και των δύο μάτς, να δώσουν οι δύο ομάδες. Τελική διαφορά θα είναι αυτή που θα κρίνει για αυτόν που θα συνεχίσει στις καλύτερες 16 ομάδες της Development 2 League. Αλλαγή τώρα για τα Ραμολιμέντα. Με το Βαπάς πέρασε στο μάτς. Η πρώτη βολή παρέμεινε στο 37-32. Κάνει και την δεύτερη ο Εμμανουηλίδης ψηλότερα. Παρέμεινε έτσι η απόσταση στους 5 πόντους. Σταλής. Πρωτόπασε έχασε από τον Κούμα. Έχει φύγει μπροστά ο Περάκης, του πέρασε την πάσα. Βάζει στο χέρι του Τσαφαντάκης. Κάνει φάουλ. Φαίνεται να διαφωνεί με την απόφαση του ρέφερη ο παίκτης των Ραμολιμέντων. Στη γραμμή ο Περάκης. Έχει ευκαιρία να μειώσει. Δεν θα το κάνει όμως. Σπαταλούν ακόμα μία βολή φιλοξενούμενη. Σε ένα σημείο που κάθε πόντος πλέον μετράει. Βάζει την δεύτερη για το 37-33. Τσαφαντακής. Ουριώτη στο πλάι. Και πάλι Τσαφαντακής. Πρωτόπαπας αφήνει έξω, όπως θα λύσει. Κάνει ένα step back. Στο χι στο τρίποντο. Ο Γιώτης δίνει τη μάχη του. Βρέθηκε στο παρκή εκεί μεταξύ για την καρέκλα. Που μας γυρίζει. Προσπάθησε ενώ όσο ήταν στον αέρα. Να βρει μια πάσα για τον Περάκη. Να τα κατάφερε. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out.
Αυστραλία. 7 και 20 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν ακόμα μέχρι το φινάλε. 37-33 το σκορ. Μάνταρα Μολυμέντα να βρίσκονται στο συν 4. Πρώτο απασυνεργάστηκε με τον Ποσταλή. Μπάλα στον Γουριγιώτη, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την εκδήλωση της επίθεσης. Προσποίηση, εκτέλεση του Ποσταλή, αστόχησε. Μαζί στο Περάκης, ποιος προστατεύει για την μπάλα. Παίζει με τον Γκούμα. Μπάλα στον Φραγκογιάννη. Περάκης ξανά. Γκούμας βρήκε λίγο χώρο, πλησίασε στην αντίπαλη ρακέτα. Ο ίδιος γράπωσε το rebound και σκόραρε κερδίζοντας το φαουλ παράλληλα. Τον αγκαλιάζει και ο Φραγκογιάννης για να του δώσει τα εύσημα για την πολύ καλή προσπάθειά του. 37-35 πλέον. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Γκούμα. 37-36. Στον πόντο τώρα το μάτς. 2,5 λεπτά ακόμα. Ο Φαντάκης. Παλίτσα Φαντάκης πέσει με τον Πρωτόπαπα. Ο Σταλής εκτελεί αστοχή όμως. Περάκης είναι ξανά εκεί για να μαζέψει το rebound. Έχει τον Πρωτόπαπα μπροστά του. Κάνει τρίπλα γύρω από την μέση του. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Γκούμα. Τον Τζατσαρόνι, με συγχωρείτε. 4-1 τα ομαδικά. 4 για τα Ραμολιμέντα. Πρώτο ομαδικό αυτό για τον μικρό κόσμο. Ο Σταλής Μανουηλίδης με 3 δευτερόλεπτα. Η κατοχή έτσι επιστρέφει στα χέρια του μικρό κόσμου, ο οποίος έχει ακόμα μια ευκαιρία για να κάνει το προσπέρασμα. Γκούμας. Στέγεται στην περιφέρεια, δεν βρήκε κάποιο σουτ. Φραγκογιάννης, δεξιά. Θα γυρίσει μπροστά από τον Ποσταλή, πήρε μια δύσκολη προσπάθεια. Θα γίνει το λάθος στη συνέχεια Τσατσαρόνης. Βέβαια εκεί στην τρίπλα κρατάει όμως και αφήνει στον Φραγκογιάννη. Γιανατζόγλου. Πάει από τα αριστερά, έχει μείνει μόνος του ο Γκούμας. Κάθηκε εδώ η άμυνα των Αμολυμέντων. Ολομόναχος σαν σε προπόνηση ο Γκούμας. Βάζει μπροστά τον μικρό κόσμο. 37-38. Και τώρα μπήκαμε μόλις στο τελευταίο λεπτό. Κόβει ο Φραγκογιάννης. Μπάλα κατέληξε εκτός, είναι και πάλι η κατοχή για τα Ραμολιμέντα. Να έχουμε time out για τους γηπεδούχους. Επιστρέψαμε μετά το time out των Ραμολιμέντων. 57 δευτερόλεπτα και με ένα σερί 6-0 ο μικρό κόσμος έχει καταφέρει να περάσει μπροστά στο συν 1, 37-38 το σκορ. Γιώτης από κοντά, η μπάλα φτάνει στο σίδερο. Νέα ευκαιρία όμως για τα Ραμολιμέντα. Με τον Παραλαμπάτζα να κρατάει. Δίνει επιλογή ασκρίνο ο Μανουηλίδης. Μπάλα στο πλάι, Τσαφαντάκης για τρεις. Όχι, θα σταθεί άτυχος. Γκούμας φεύγει στην άλλη πλευρά. Με το lay-up θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. 37-40. Παραλαμπάτζας, 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ καλή άμυνα του Περάκη και πριν περάσει εκτός βρήκε την πάσα για τον Φραγκογιάννη. Φάουλ του Τσαφαντάκη και ο Γκούμας θα οδηγηθεί στη γραμμή, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα μαδικά από την πλευρά των Ραμολιμέντων. Το σερί πλέον των φιλοξενούμενων έχει φτάσει στο 7-0. Όχι, με συγχωρείτε, στο 8-0 από το 37-32. Έχω φτάσει στο 37-40. Ο Γκούμας θα δώσει συνέχεια. Βάζει
41. Παλαβάτζας, μια επίθεση 15 δευτερολέπτων τώρα. Ζαφαντάκης θέλει να μειώσει, θα το κάνει τώρα. 40-41. Προστασία ενός πόντου. Είπαμε διαφορά, μετράει. Γι' αυτό και τώρα θα πιέσουν. Απλώς τα ραμολημένα η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Καθώς η μπάλα έχει βρεθεί, έχει βρει, με συγχωρείτε, στο πόδι του Γκούμα. Και έτσι τώρα οι γηπεδούχοι έχουν ευκαιρία να πάρουν ακόμα και τη νίκη. Τα 4,2. Θα γίνει όμως η λάθος επαναφορά. Φραγκογιάννης κλέβει. Ένα δευτερόλεπτο, δεν σούταρε. Και θα τελειώσει έτσι το παιχνίδι. Με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη. Ωστόσο, μία από τα εμένα σπόδους χωρίζει τις δύο ομάδες. Και έτσι τα πάντα θα κρυθούν στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα σε ραμολιμέντα και μικρό κόσμο. 40-41 το τελικό σκορ του πρώτου παιχνιδιού.